στο περιθώριο του Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για την οικονομία και κυρίως για το παραγωγικό μοντέλο στη χώρα μας και να το κάνουμε αυτό και με ένα εκλεκτό πάνελ. Τους ευχαριστώ όλες και όλους που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας, τους παρουσίασε πριν και η Βιβί, να μην καταχραστώ τον χρόνο, να μην ξαναπώ τα ονόματα, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό ότι από τον χώρο των εργαζομένων, από τον χώρο των νέων εργαζομένων, των απολυμένων εργαζομένων, από τον χώρο των πανεπιστημιακών, από τον χώρο της πολιτικής, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε διάφορες διαφορετικές πτυχές του θέματος που θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα. Και να συζητήσουμε, θα ξεκινήσω με το εξής, αναδεικνύοντας, νομίζω ότι πρέπει να αναδείξουμε τη μεγάλη αντίφαση της εποχής μας. Γιατί από τη μία έχουμε την σημερινή πραγματικότητα ενός οικονομικού μοντέλου, το οποίο είναι και κοινωνικά άδικο και οικονομικά αναποτελεσματικό, και από την άλλη να συζητήσουμε για τη δυνατότητα να διανοίξουμε έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης και ευημερίας για όλους. Συντρόφοι και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, όλες και όλοι τα τελευταία χρόνια μιλούν στη χώρα μας για το περίφημο παραγωγικό μοντέλο. Αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι και οι περισσότερες υπεκφεύγουν από την ουσία της συζήτησης. Και εμείς το λέμε καθαρά και εξάστερα. Το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης, αυτό το οποίο κυριαρχεί σήμερα στην ελληνική οικονομία, είναι ένα μοντέλο το οποίο παράγει ανισότητες, παράγει φτώχεια, παράγει περιβαλλοντική υποβάθμιση και δημοσιονομικές τρύπες. Και στόχος δικός μας δεν είναι η συντήρησή του ή η απλή διαχείρισή του. Στόχος δικός μας είναι η αλλαγή και η ανατροπή του. Και το λέω αυτό γιατί μπροστά μας, το ανακοινώσαμε πριν από λίγες μέρες, έχουμε και το πρώτο συνέδριο της Νέας Αριστεράς στις αρχές Νοεμβρίου. Και βεβαίως εκεί θα έχουμε ως κεντρικό θέμα ακριβώς την επεξεργασία των θέσεών μας, τον οδικό μας χάρτη για το πώς μπορεί να αλλάξει ριζικά το παραγωγικό μοντέλο, όχι γενικώς και αορίστως, όχι ουδέτερα, αλλά προς όφελος των παραγωγών του πλούτου. Γιατί η Νέα Αριστερά οφείλει, μπορεί και πρέπει να περιγράψει το παραγωγικό μοντέλο του μέλλοντος. Αυτό που όχι μόνο οραματιζόμαστε, αλλά αυτό που θεωρούμε ότι είναι σήμερα αναγκαίο για να αποκτήσουν νόημα κάποιοι όροι που χρησιμοποιούνται ευρέως, επιτρέψτε μου να πω, στη δημόσια συζήτηση, αλλά πολλές φορές νιώθουμε ότι είναι κενή περιεχομένου. Όπως είναι η δίκαιη ανάπτυξη, όπως είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, όπως είναι η συμπεριληπτική ανάπτυξη, όπως είναι η αηφόρος ανάπτυξη. Και είναι αναγκαίο για την ανασυγκρότησή μας ως κοινωνία, είναι αναγκαίο για την προσαρμογή μας στην κλιματική αλλαγή που πλέον είναι εδώ, είναι παρούσα και βλέπουμε τις επιπτώσεις της με πάρα πολύ επώδυνο τρόπο, είναι αναγκαίο επιτέλους για να κλείσει η ψαλίδα των ανισοτήτων που διευρύνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Ας ξεκινήσω λοιπόν, μια και μίλησα για τις ανισότητες, ας ξεκινήσω από το πρόβλημα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτές τις μέρες, με αφορμή την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πανηγυρίζει που ο ρυθμός ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας κινείται πέριξ του 2% και είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη. Διαβάζοντας κανείς μόνο τους αριθμούς, θα πούμε ότι ναι, σε ένα περιβάλλον στο οποίο η ευρωπαϊκή ανάπτυξη επιβραδύνεται και η Ευρώπη καθίσταται ουραγός των παγκόσμιων γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων, νομίζω ότι και ο Λόης Λαμπριανίδης θα έχει αρκετά να πει σε αυτό στη συνέχεια, η Ελλάδα, έχοντας δεχθεί απανωτά σοκ από την δημοσιονομική κρίση και τη χρεοκοπία, τα προγράμματα λιτότητας, στη συνέχεια βεβαίως και το σοκ της πανδημίας, σήμερα λοιπόν η ελληνική οικονομία εμφανίζει κάποια σημάδια ονομαστικής μεγέθυνσης. Το ερώτημα όμως είναι, αυτή η μεγέθυνση συνιστά τελικά ανάπτυξη και ποιους τελικά αφορά αυτή η μεγέθυνση. Και τι ανακτούμε τελικά από τις απώλειες και τις σκληρές περικοπές των προηγούμενων χρόνων.
Μην ξεχνάμε ότι μετά το πρώτο σοκ της πανδημίας η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε σε μια κίνηση η οποία για τα δεδομένα της θεωρήθηκε και μάλλον ήταν αρκετά ρηξικέλευτη, τη δημιουργία του μηχανισμού ανάκαμψης και αρθεκτικότητας. Με αμοιβαιοποίηση του χρέους, χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων και των σφιχτών κανόνων του ανταγωνισμού. Η πόλη λοιπόν αυτού του Ταμείου Ανάκαμψης και Αρθεκτικότητας θα έπρεπε να αποτελούν μια ιστορική ευκαιρία για το μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας που θα έφερνε πραγματική και κυρίως συμπεριληπτική ανάκαμψη και θα έχτιζε ανθεκτικότητα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όμως δεν είδε αυτή την ευκαιρία, είδε μια άλλη ευκαιρία. Και έκανε ακριβώς αυτό που περιμένει κανείς από μια δεξιά κυβέρνηση που εναγκαλίζεται τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Στο σκέλος των επιχορηγήσεων και των δημόσιων επενδύσεων φρόντισαν να μοιράσουν χρήμα με απευθείας αναθέσεις και με αμφίβολης έως προβληματικής διαφάνειας διαγωνιστικές διαδικασίες, υποθέσεις που έχουν φτάσει σήμερα μέχρι τον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα. Και στο σκέλος των δανείων πρόσφεραν απλόχερη πρόσβαση σε φτηνό δανεισμό σε λίγες ελάχιστες μεγάλες επιχειρήσεις. Όχι στις μικρές, όχι στις μικρομεσαίες, όχι στους εργαζόμενους που είναι αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα, αλλά σε αυτούς που έτσι κι αλλιώς έχουν πρόσβαση σε φτηνά κεφάλαια. Και σίγουρα βεβαίως το φτηνότερο ακόμα χρήμα είναι το καλύτερο δώρο για τους εκλεκτούς φίλους του κυρίου Μητσοτάκη και του μεγάλου Μαξίμου. Τα ωφέλη λοιπόν της ονομαστικής οικονομικής μεγέθυνσης για την οποία μίλησα πριν από λίγο, η οποία μεγέθυνση οφείλεται κυρίως στο Ταμείο Ανάκαμψης, γι' αυτό το χρησιμοποίησα ως παράδειγμα, τα απολαμβάνουν σήμερα ελάχιστοι. Είναι ακριβώς αυτοί οι ελάχιστοι οι οποίοι κυριαρχούν στα ολιγοπόλια που έχουν στηθεί σε πολύ σημαντικούς κλάδους της οικονομίας. Μια οικονομία που μετά από αλλεπάλληλα κύματα ιδιωτικοποιήσεων πέρασε από τα δημόσια μονοπόλια σε μια οικονομία που γεμονεύεται τελικά από κρατικά προστατευόμενα ιδιωτικά ολιγοπόλια, τα οποία τα τελευταία 5 χρόνια, επί διακυβέρνηση Μητσοτάκη, εξελίσσονται σε πολλές περιπτώσεις σε καρτέλα, με τα γνωστά αποτελέσματα. Εκτείναξη της κερδοφορίας τους, χαμηλές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, δηλαδή τον απαραίτητο εξοπλισμό, χαμηλές επιδόσεις σε όλους τους δείκτες καινοτομίας και πάνω απ' όλα χειραγώγηση των τιμών και συμπίεση των πραγματικών μισθών. Ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες σε αυτή τη χώρα βιώνουν και το εξής παράδοξο. Η παραγωγικότητα της εργασίας να είναι πολύ χαμηλή και την ίδια ώρα οι ιδιωτικές επενδύσεις να βρίσκονται στον πάτο της Ευρώπης. Δηλαδή μιλάμε για μια οικονομία που στηρίζεται στην υπερεκμετάλλευση της εργασίας και όχι στην εισαγωγή νέων μεθόδων και νέων τεχνολογιών. Μια οικονομία που δεν ανοίγεται σε νέους κλάδους με προστιθέμενη αξία, αλλά προτιμάει τους παραδοσιακούς κλάδους με εφήμερα εγγυημένα κέρδη για τους λίγους. Κλασικό παράδειγμα, ο τουρισμός. Μια οικονομία εγκλωβισμένη τελικά σε ένα πολύ συγκεκριμένο χαμηλό σκαλοπάτι στον διεθνή καταμερισμό εργασίας. Το βλέπουμε άλλωστε ότι σε κάθε σκύρτημα του ΑΕΠ προς τα πάνω, αυτομάτως αυτό συνοδεύεται και από μια δυσανάλογη αλματώδη αύξηση στις εισαγωγές. Αυτό το προβληματικό μοντέλο, αυτό το παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας στηρίζεται και σε δύο πολύ βασικές, κατά τη γνώμη μου, στρεβλώσεις. Στα δημόσια οικονομικά και στο εργασιακό περιβάλλον. Ακούμε τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του να πανηγυρίζουν τα τελευταία 4 χρόνια για τις δημοσιονομικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. Τι αφορούν όμως τελικά και πού στηρίζονται αυτές οι εξαιρετικές, υποτίθεται, επιδόσεις? Θα το πούμε πάρα πολύ απλά. Οφείλονται και στηρίζονται στην αφέμαξη των ασθενέστερων στρωμάτων μέσω των έμεσων φόρων, κυρίως του φόρου προστιθέμενης αξίας, που εκτινάσεται τα τελευταία χρόνια λόγω του πληθωρισμού. Ο κ. Μητσοτάκης σε συνθήκες παγκόσμιας πληθωριστικής κρίσης αρνήθηκε κατηγορηματικά να μειώσει το ΦΠΑ στοχευμένα σε βασικά είδη για να ελαφρύνει νοικοκυριά και μικρομεσαίους. Αρνήθηκε να ακολουθήσει το παράδειγμα χωρών όπως η Ισπανία. Το αρνήθηκε γιατί ήθελε να συνεχίσει να γεμίσει τα δημόσια ταμεία για να φτιάξει άλλο ένα success story στις πλάτες των εργαζομένων, στις πλάτες των χαμηλοσυνταξιούχων που δεν μπορούν σήμερα να βγάλουν το μήνα. Αυτό είναι το σημερινό δημοσιονομικό θαύμα, υποτίθεται, της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Και την ίδια ώρα, βεβαίως,
γιατί η πολιτική αυτή είναι σκληρά μεροληπτική, είναι σκληρά ταξική, την ίδια ώρα επιδίδεται σε μια σειρά από φοροαπαλλαγές για τα ανώτερα εισοδηματικά στρώματα, για τους λίγους αλλά καλούς φίλους της κυβέρνησης. Μειώσεις στη φορολόγηση των μερισμάτων, μειώσεις στη φορολογία των κερδών, μειώσεις στη φορολογία των ενοικίων, αύξηση του αφορολόγητου για αγωνικές παροχές μεγάλης αξίας και ούτω καθεξής. Πώς αλλιώς θα μπορούσαν άλλωστε να έχουν πενταπλασιαστεί από το 2019 μέχρι σήμερα τα κέρδη των εισηγμένων επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο. Την ίδια στιγμή βεβαίως, για τους ελεύθερους επαγγελματίες για παράδειγμα, εισάγεται το τεκμαρτό εισόδημα. Με τεκμήρια λοιπόν και με έμεσους φόρους, κοινωνικά άδικους, εν μέσω πληθωριστικής κρίσης μάλιστα, η φορολογική δικαιοσύνη φαντάζει πάρα πολύ μακρινή. Αλλά και στο σκέλος των δαπανών, των δημόσιων δαπανών. Και εκεί έχουμε ένα ακόμα θαύμα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία έχει σήμερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, πανευρωπαϊκό ρεκόρ στις απευθείας αναθέσεις. Είναι σήμερα πρωταθλήτρια στο outsourcing υπηρεσιών του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα και σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, πρωταθλήτρια σε δαπάνες για τα εξοπλιστικά, που μόνο για φέτος διπλασιάστηκαν, πρωταθλήτρια στην παροχή πελατειακών επιδοτήσεων για την αντιμετώπιση, υποτίθεται, αλλά επί της ουσίας για την ανατροφοδότηση της ακρίβειας. Η κυβέρνηση επιδοτεί την εσχροκέρδεια για να κερδίζουν λίγοι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που λειτουργούν με όρους καρτέλ, όπως είπα πριν. Όμως, εκτός από τα δημόσια οικονομικά, το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει το ελληνικό παραγωγικό σύστημα, το ελληνικό παραγωγικό μοντέλο, είναι αυτό της φτηνής και ευέλικτης εργασίας. Αυτό το οποίο εύστοχα, νομίζω, ο Λόης Λαμπριανίδης το έχει χαρακτηρίσει το μοντέλο της φτηνής ανάπτυξης. Η χώρα μας αποτέλεσε ίσως ένα από τα πρώτα, μετά τις χώρες Ανατολικής Ευρώπης στη δεκαετία του 90, τα πρώτα διεθνώς εργαστήρια απορρίθμισης των εργασιακών σχέσεων. Στις πλάτες των εργαζομένων, στις πλάτες της κοινωνικής πλειοψηφίας, εφαρμόστηκαν τα πλέον προχωρημένα πρότυπα εργασιακής αποδιάθρωσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η συνταγή ήταν απλή. Μείωση του κόστους εργασίας, απορρίθμιση του εργασιακού δικαίου και κατάργηση ιστορικών κατακτήσεων που η εργατική τάξη κέρδισε τις προηγούμενες δεκαετίες ακόμα και με το αίμα της, πάγωμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων και συρρήκνωση του συνδικαλιστικού δικαίου, έτσι ώστε τα απαξιωμένα, έτσι κι αλλιώς, από τα κόμματα εξουσίας συνδικάτα να ξεδοντιαστούν εντελώς. Ένα τέλειωτο σπιράλ από νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες που κυοφορήθηκαν τη δεκαετία του 90 και βρήκαν την εφαρμογή τους λίγα χρόνια αργότερα στη χώρα μας. Βέβαια, εδώ αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν χρειάζεται τα μνημόνια και τους καταναγκασμούς έξωθεν για να επιβάλλει τέτοιες πολιτικές. Το είδαμε πρόσφατα με τις απλήρωτες υπερορίες, το είδαμε με την κατάργηση επί της ουσίας, τη διάλυση της εκθεώρησης εργασίας, το είδαμε ακόμα περισσότερο πρόσφατα με την καθιέρωση της εξαήμερης εργασίας. Έγινε η χώρα μας είδηση σε όλα τα μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης ακριβώς γι' αυτό το σκληρά νεοφιλελεύθερο μέτρο της κυβέρνησης που φέρνει την Ελλάδα στην πρωτοπορία των αντεργατικών νομοθετημάτων τα τελευταία χρόνια σε όλη την Ευρώπη. Θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια και για το ζήτημα του καιρού μας, το ζήτημα των τελευταίων χρόνων, για να φέρουμε βεβαίως το ζήτημα της ακρίβειας. Τα δεδομένα νομίζω ότι πλέον είναι λίγο πολύ γνωστά σε όλους. Μετά από 4 χρόνια ανεξέλεγκτων αυξήσεων στις τιμές και καθήλωσης των εισοδημάτων, η πρόσφατη μελέτη του ΚΕΠΕ τι μας λέει? Μας λέει ότι η Ελλάδα κατέχει πλέον την τελευταία θέση στην Ευρώπη των 27 ως προς τον μισθό ανά ώρα εργασίας με όρους αγοραστικής δύναμης. Κάτω πλέον ακόμα και από τη Βουλγαρία. Εκεί έχουμε φτάσει. Και το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, στην έκθεση του περασμένου Ιουνίου, αναφέρει ότι ο πληθωρισμός της απληστίας έτρεξε στην Ελλάδα με ρυθμό 5,5 φορές πάνω από αυτόν της Ευρωζώνης, από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, και ότι τα εταιρικά κέρδη είχαν υπερδιπλάσια συνεισφορά
στον πληθωρισμό από το κόστος εργασίας. Και την ίδια ώρα ο κ. Μητσοτάκης μας μιλάει για εισαγόμενη ακρίβεια, για κακές πολυεθνικές, στέλνει και επιστολές στην Κομισιόν. Και ο Υπουργός Οικονομικών λέει για γρήπη που θα κάνει τον κύκλο της και θα περάσει. Ούτε εισαγόμενη λοιπόν είναι η ακρίβεια, ούτε γρήπη είναι που θα περάσει. Είναι βαθιά ριζωμένη στο ίδιο το παραγωγικό σύστημα της χώρας, είναι βαθιά ριζωμένη στις πολιτικές που ακολουθούνται σήμερα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι στενά συνδεδεμένη με τα ολιγοπόλια της ελληνικής οικονομίας, με την προστασία που τους παρέχει η κυβέρνηση και με την προκυρία του πολιτικού σύστημα. Και έτσι εξηγείται, για παράδειγμα, ότι μετά την πρώτη περίοδο της διεθνούς πληθωριστικής πίεσης, όταν έπαψαν οι τάσεις αύξησης των τιμών στις πρώτες ύλες και στα πετρελοειδή το 2022, στην Ελλάδα αυτό δεν οδήγησε σε αντιστροφή των πληθωριστικών τάσεων. Οι τιμές παρέμειναν πάρα πολύ ψηλά. Και όταν ο πληθωρισμός συνολικά άρχισε να επιβραδύνεται, παρατηρήσαμε ότι στη χώρα μας η αύξηση των τιμών σε συγκεκριμένους κλάδους, στα τρόφιμα, στο σούπερ μάρκετ, στην ενέργεια, στις μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, παρέμεινε άφηκτη. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν? Για όλους αυτούς τους λόγους που συνθέτουν το πρόβλημα το οποίο περιγράφουμε, σήμερα δεν γίνεται να μην μιλάμε για κρατικές παρεμβάσεις στην αγορά. Καταρχάς πρέπει να σπάσουν τα μονοπόλια και τα ολιγοπόλια. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν αναλάβει το κράτος πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια σειρά από πεδία. Η ρύθμιση της αγοράς απαιτεί ουσιαστική και αποτελεσματική λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους, απαιτεί αποτελεσματική λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών, κάτι προϋποθέτει βεβαίως την ενίσχυσή τους με ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. Κυρίως όμως, αυτό που απαιτείται είναι πολιτική βούληση για ένα τολμηρό σχέδιο προστασίας της κοινωνίας. Δείτε τι έγινε πρόσφατα με την περίπτωση του παιδικού γάλακτος. Όταν επιτέλους δέησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να ασκήσει τον θεσμικό της ρόλο και υπέδειξε αδικαιολόγητες αποκλίσεις ανάμεσα στις τιμές στην εγχώρια αγορά και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγκάστηκε η κυβέρνηση εκ των υστέρων να επιβάλλει πλαφόν. Κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό σε κάθε κλάδο όπου εντοπίζονται ακραίες αποκλίσεις. Η ρύθμιση της αγοράς λοιπόν είναι αναγκαία. Αλλά από μόνη της δεν επαρκεί. Και δεν επαρκεί γιατί, αν θέλουμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτό το οποίο έχει καταφέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη την τελευταία πενταετία είναι μια άνευ προηγουμένου αναδιανομή εισοδήματος, βίαιη αναδιανομή εισοδήματος από κάτω προς τα πάνω. Από τους πολλούς στους λίγους. Και οι συνέπειες αυτής της βάναυσης αναδιανομής δεν πρόκειται να αποκατασταθούν αν δεν μπει το μαχαίρι στο κόκαλο. Πρέπει να ξεφύγουμε λοιπόν από το κουτί της οικονομικής ορθοδοξίας που μας λέει ότι αμέσως μόλις αποκατασταθεί ο ελεύθερος ανταγωνισμός, αυτομάτως όλες οι πληγές θα θεραπευτούν. Χρειάζονται πολύ πιο δραστικά μέτρα. Και αν έπρεπε να τις συμπυκνώσω, θα έλεγα ότι αυτές στηρίζονται στο τρίπτυχο: ριζοσπαστική κρατική ρύθμιση της οικονομίας, δραστική ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος για τα κατώτερα στρώματα, ουσιαστική αναβάθμιση του κοινωνικού κράτους και του κοινωνικού μισθού για αυτούς που πραγματικά τον έχουν ανάγκη. Η αλλαγή του εργασιακού μοντέλου, η πλήρης επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η αποκατάσταση της δημοκρατικής λειτουργίας των συνδικάτων, η αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από τα επίπεδα του πληθωρισμού και η ενίσχυση επιθεώρησης εργασίας δεν είναι απλώς και μόνο μια κοινωνικά αναγκαία προϋπόθεση. Προφανώς είναι και αυτό. Είναι όμως και μια πρόταση για τη μορφή και το χαρακτήρα που πρέπει να έχει η ελληνική οικονομία στο μέλλον. Όμως και αυτές οι παρεμβάσεις ακόμα, που παραπέμπουν σε μια βελτίωση, αν θέλετε, της ισορροπίας μεταξύ και κεφαλαίου και εργασίας, δεν επαρκούν σήμερα. Σήμερα χρειαζόμαστε πολύ πιο προωθητικά μέτρα για να ανακάμψει η εργασία. Κατά την άποψή μου, σήμερα είναι η στιγμή, αυτό το οποίο συζητείται στην Ευρώπη, σε προοδευτικούς και αριστερούς κύκλους, η αριστερά και στη χώρα μας να το διεκδικήσει. Μαζί με τα συνδικάτα
και τον προοδευτικό και δημοκρατικό κόσμο της χώρας. Να προτάξουν τη μείωση του χρόνου εργασίας, την καθιέρωση του τετραήμερης εργασίας χωρίς μείωση των αποδοχών. Κοινωνικό κράτος. Πρέπει να αντιστρέψουμε τη λογική και την οπτική που αντιλαμβάνεται το κοινωνικό κράτος ως μια πολυτέλεια, αναγκαία πολιτικά πολυτέλεια για τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις, η οποία όμως επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά. Το κοινωνικό κράτος, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να το δούμε ως ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό αλλά και οικονομικό εργαλείο που αναδιαρθρώνει τις κοινωνικές προτεραιότητες και αποκαθιστά τις οικονομικές στρεβλώσεις. Στρεβλώσεις που διευρύνονται σε κάθε νέα στροφή της βίδας του νεοφιλελευθερισμού. Είτε αυτό αφορά μια νέα απορρίθμιση στο ΕΣΥ, μια νέα ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών υγείας και παιδείας, ένα νέο πεδίο που παραδίδεται στον ιδιωτικό τομέα, όπως η μέρημνα για τους ηλικιωμένους, τους τοξικοεξαρτημένους πολύ πρόσφατα, τους ψυχικά πάσχοντες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ανοίγοντας δηλαδή μια νέα αγορά όπου οι υπηρεσίες μπορούν να αγοράζονται και να πωλούνται. Λοιπόν, όχι. Το ισχυρό, αυριανό, κοινωνικό κράτος δεν θα διστάζει να αποεμπορευματοποιεί υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Δεν θα διστάζει να επεκτείνει τον κύκλο δραστηριοποίησης του δημοσίου τομέα, ακόμα και αν αυτό θίγει οικονομικά συμφέροντα. Δεν θα διστάζει να πει ότι η παιδική φροντίδα, από τη γέννηση μέχρι την ενηλικίωση, η φροντίδα των ηλικιωμένων ή η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι δουλειά και υποχρέωση του κράτους και όχι πεδίο κερδοφορίας. Πουθενά αυτό δεν είναι πιο 38 από το παράδειγμα του τομέα της υγείας. Είμαστε χειρότεροι αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε δηλαδή τους περισσότερους πολίτες που αδυνατούν να καλύψουν τις υγειονομικές τους ανάγκες λόγω κόστους. Και την ίδια στιγμή έχουμε και την υψηλότερη ιδιωτική δαπάνη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχοντας αυτά τα τραγικά δεδομένα κατά νου, βλέπουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη να θέλει να δώσει ακόμα περισσότερο χώρο στον ιδιωτικό τομέα στην υγεία. Αυτό ακριβώς είναι τα ιδιωτικά ιατρεία. Αυτό είναι η χρήση των δημόσιων υποδομών των νοσοκομείων για ιδιωτικές εγχειρήσεις, τα περίφημα απογευματινά ιατρεία, τα απογευματινά χειρουργία. Αυτό είναι βεβαίως όμως, γιατί αυτό μέρος του σχεδίου είναι, η μισθολογική καθήλωση των νοσοκομειακών γιατρών. Νομίζω λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι η πρότασή μας για την οικονομία δεν μπορεί να εξαντλείται απλώς και μόνο σε ένα απλό πακέτο μέτρων ή παροχών για τη διαχείριση της ακρίβειας. Γιατί, όπως είπα και προηγουμένως, η συζήτηση που δεν γίνεται, η συζήτηση που επήγει να γίνει, είναι η συζήτηση για το παραγωγικό πρότυπο της χώρας. Γιατί αυτό που ζήσαμε και ζούμε τα τελευταία 5 χρόνια είναι μια πλήρης επιστροφή στο παρελθόν. Στο παρελθόν που μας οδήγησε στη χρεοκοπία. Στο παρελθόν ενός κρατικοδίου του καπιταλισμού, των κατασκευών, των τραπεζών και του τουρισμού. Και η έξοδος από αυτόν τον κύκλο, από αυτόν τον φαύλο κύκλο, από αυτή τη συνταγή της αποτυχίας, από αυτή τη συνταγή της κοινωνικής αδικίας, από αυτή τη συνταγή της χρεοκοπίας, απαιτεί λοιπόν η διέξοδος από αυτό το κράτος να βγει από το πίσω κάθισμα και να πάρει θέση μπροστά στο τιμόνι της ελληνικής οικονομίας. Έχω ξαναπεί, το έχουμε γράψει, το έχουμε πει και στη Βουλή, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, ότι χρειαζόμαστε ένα κράτος στρατηγό. Για να παίξει αυτό το ρόλο όμως, χρειάζεται το ίδιο το κράτος σε ένα ριζικό μετασχηματισμό. Πέρα από την ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού, τη μισθολογική αποκατάσταση και την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη θεσμών δημόσιου και κοινωνικού σχεδιασμού και δημοκρατικής διαβούλευσης. Έτσι ώστε το κράτος να σφυριλατεί τις απαραίτητες κοινωνικές συνενέσεις γύρω από τα μεγάλα αναπτυξιακά διακυβεύματα του τόπου. Προϋποθέτει τον ριζικό και καθολικό αναπροσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας προς την πράσινη μετάβαση, την απαρθρακοποίηση και τη δίσδυση των ΝΑΠΗ με τέτοιο τρόπο ώστε η κοινωνία να νιώθει και να είναι συμμέτοχη
πρωταγωνίστρια στη νέα εποχή. Με ενεργειακές κοινότητες, με ιδιοπαραγωγή, με τεχνολογίες αποθήκευσης και επέκταση των δημόσιων δικτύων μεταφοράς και διανομής ενέργειας. Και φυσικά προϋποθέτει και ένα δημόσιο το οποίο δεν θα διστάζει να ασκεί δημόσια εξουσία στις επιχειρήσεις ενέργειας, να τις θέτει υπό δημόσιο έλεγχο, να ρυθμίζει την αγορά μέσα από την πλειοψηφική παρουσία του σε αυτές. Είτε αυτό αφορά τη ΔΕΗ, είτε αυτό αφορά τις εταιρείες διαχείρισης των δικτύων. Προϋποθέτει βεβαίως, βλέπω τον Γιάννη τον Κρεστενίτη μπροστά μου, τη γενναία ενίσχυση και θεσμική αναδιοργάνωση υπό δημόσιο έλεγχο των φορέων για το νερό. Το έχουμε συζητήσει και με τον Κίτα τον Βιλόπουλο, που παρουσίασε και την πρόταση για τη Θεσσαλία πριν τις ευρωεκλογές. Η κρίση του νερού θα είναι η επόμενη μεγάλη κρίση. Ήδη το βλέπουμε αυτό στο hot spot της κρίσης στη χώρα μας, που είναι η Θεσσαλία. Η υδάτινη πόρη δεν είναι ανεξάντλητη και βεβαίως το πρόβλημα δεν λύνεται παραδίδοντάς το σε αμφίβολης μάλιστα προέλευσης και ποιότητας ιδιώτες, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία και στην Κρήτη. Αυτό κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η αντιμετώπιση του προβλήματος προϋποθέτει γενναίες δημόσιες επενδύσεις στην ανθεκτικότητα των υποδομών της χώρας μας. Και αυτό δεν αφορά μόνο το νερό, αφορά την πυροπροστασία, αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα, αφορά τα μικρά έργα υποδομών μεταφοράς που αντέχουν όμως τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Παρεμβάσεις όμως που προϋποθέτουν αλλαγή των προτεραιοτήτων στο δημόσιο σχεδιασμό υποδομών. Επενδύσεις στην έρευνα και στην τεχνολογία, στην καινοτομία με εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλαγή σε κλαδικό επίπεδο των προτεραιοτήτων, ώστε η μεταποίηση, η βιομηχανία, οι νέες τεχνολογίες να σταματήσουν να είναι ο φτωχός συγγενής της ελληνικής οικονομίας, ώστε η κοινωνική οικονομία, το συνεταιριστικό κίνημα να βρουν το χώρο που χρειάζονται για να αναπτυχθούν στον παραγωγικό ιστό της χώρας. Και βεβαίως προϋποθέτει ριζικές αλλαγές και μετασχηματισμό του κράτους, όχι άλλες αντιμεταρρυθμίσεις που απορριθμίζουν, συρρυκνώνουν το δημόσιο χώρο και το καθιστούν πιο ευάλωτο στα κελεύσματα της αγοράς, αλλά αλλαγές που ενισχύουν την ασφάλεια δικαίου, τη διαφάνεια, διευρύνουν αυτό που ονομάζουμε κοινά αγαθά, αυτό που ονομάζουμε δημόσιο χώρο. Εύλογα βεβαίως θα αναρωτηθεί κανείς, καλά και πώς θα χρηματοδοτηθούν όλα αυτά. Σας απαντώ. Πιο εύκολα και πιο δύσκολα από όσο ίσως φαντάζεστε. Πιο εύκολα γιατί η σημερινή εικόνα των φορολογικών εσόδων αλλά και των δαπανών του δημοσίου επιδέχεται πολλών παρεμβάσεων. Μια γενναία αλλαγή του φορολογικού μείγματος με αναδιανεμητικό πρόσημο και επιβάρυνση όλων αυτών που ευνοήθηκαν και ευνοούνται σήμερα προκλητικά από την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η πρώτη απάντηση. Και ένα μεγάλο πρόγραμμα αλλαγών στο σκέλος των δαπανών που θα μειώνει δραστικά τις δαπάνες για τους εξοπλισμούς, που θα καταργεί τις προκλητικές φοροαπλαγές στους οικονομικά ισχυρούς και θα κατευθύνει πόρους στο κοινωνικό κράτος, στην υγεία, στην παιδεία, στις υποδομές περιβαλλοντικής προστασίας. Το εγχείρημα όμως ταυτόχρονα είναι και δύσκολο. Είπα ότι είναι και εύκολο και δύσκολο. Γιατί είναι δύσκολο? Όχι γιατί οι δημοσιονομικοί περιορισμοί και οι δυνατότητες που μας δίνει η μεσοπρόθεσμη ρύθμιση του χρέους του 18 δεν είναι δεδομένες, αλλά γιατί η χρηματοδότηση ενός τέτοιου προγράμματος, ενός ριζοσπαστικού προγράμματος, δεν είναι ένα ζήτημα απλώς διαχειριστικό, δεν είναι ένα ζήτημα τεχνικό, είναι ένα ζήτημα βαθιά πολιτικό. Βασική προϋπόθεση σήμερα είναι να παλέψουμε λοιπόν για περισσότερα εργαλεία δημόσιας χρηματοδότησης, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο πρέπει να πάρει μόνιμα χαρακτηριστικά. Είναι όμως πολιτικό το ζήτημα κυρίως, γιατί πρέπει να αποφασίσουμε ότι το πώς θα αξιοποιήσουμε αυτές τις χρηματορροές, το πώς θα διαθέσουμε αυτά τα κονδύλια, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αφήσουμε ανεξέλεγκτα στις δυνάμεις της αγοράς. Είναι κάτι για το οποίο χρειαζόμαστε μια μεγάλη, δημόσια, αναπτυξιακή τράπεζα που θα σχεδιάζει,
θα υλοποιεί, θα ελέγχει και θα παρεμβαίνει στην οικονομία. Προϋποθέτει μια συνολική αλλαγή στην αρχιτεκτονική και στη δημόσια παρουσία στο τραπεζικό σύστημα. Σήμερα στη χώρα μας δεν είναι ζόμπι οι επιχειρήσεις, όπως πολλές φορές διατείνονται οι κυβερνώντες. Ζόμπι σήμερα στη χώρα μας είναι οι τράπεζες. Οι συστημικές τράπεζες που παραμένουν εν ζωή και σε διαρκή προκλητική κερδοφορία, 8 δις οι 4 συστημικές μόνο τα τελευταία 2 χρόνια, με τεχνητούς πολιτικούς όρους. Εδώ λοιπόν, για να αλλάξει αυτή η πορεία της προκλητικής κερδοφορίας των τραπεζών από τη μία και της διάλυσης του παραγωγικού ιστού της χώρας από την άλλη, χρειάζεται μια ριζική αλλαγή. Και το δημόσιο πρέπει να έχει λόγο στον πυρήνα του τραπεζικού συστήματος. Άρα, να το πούμε χωρίς περιστροφές, εμείς πιστεύουμε ότι το δημόσιο πρέπει να θέσει υπό τον έλεγχό του μία από τις συστημικές τράπεζες. Και μέσα από την άσκηση μιας διαφορετικής χρηματοδοτικής πολιτικής να πιέζει το σύνολο του τραπεζικού συστήματος στην κατεύθυνση της οικονομικής δικαιοσύνης, τόσο ως προς τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, όσο προς την διαχείριση των υποχρεώσεων των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, των περίφημων δηλαδή κόκκινων δανείων. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ένα άλλο βιώσιμο, εξωστρεφές και κυρίως δίκαιο παραγωγικό σύστημα δεν είναι μια ουτοπία. Προκύπτει ως δυνατότητα αλλά και ως αναγκαιότητα μέσα από τις τεράστιες, τις κατακλυσμιαίες, γεωπολιτικές και περιβαλλοντικές μεταβολές που εμείς και τα παιδιά μας θα βιώσουμε τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι αφέλεια αυτό, όπως λένε πολλοί, δεν είναι μια τρέλα. Αφέλεια και τρέλα αντιθέτως είναι να θεωρούν κάποιοι ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με τη σημερινή ζωφερή πραγματικότητα. Και η δικιά μας δουλειά λοιπόν είναι να ανοίξουμε αυτόν τον δρόμο. Είναι, όπως λέει και η αφίσα της σημερινής μας εκδήλωσης, να μιλήσουμε για τις ανάγκες των πολλών. Μέσα και έξω από τη Βουλή, στα κοινωνικά κινήματα και στις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, στις νέες εργατικές αντιστάσεις, αλλά και στις παλιότερες που παραμένουν πολύ ενεργές, θα μας πει και ο Νίκος ο Γιατζίδης στη συνέχεια για τα λοιπάσματα της Καβάλας, στα νέα υποδείγματα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, στις πιο πρωτοπόρες αναζητήσεις για ένα τοπικό και εθνικό μοντέλο ανάπτυξης κόντρα στη λογική της ανεξέλεγκτης καπιταλιστικής κερδοφορίας. Στο πλευρό των εργαζομένων, στο πλευρό των νέων επιστημόνων, στο πλευρό της νεολαίας που νιώθει και ξέρει ότι δικαιούται να ζήσει σε έναν κόσμο δικαιοσύνης, ασφάλειας και ελευθερίας, στον κόσμο λοιπόν του 21ου αιώνα, για να δώσουμε σύγχρονο περιεχόμενο και να κάνουμε και πάλι θελκτικό τον σοσιαλισμό στον 21ο αιώνα. Σας ευχαριστώ. Αφού ευχαριστήσω τον σύντροφο τον Αλέξη Χάρη, γιατί μας βάζει μπροστά στην πρόκληση μιας συλλογικής διάστασης της πολιτικής, να περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο είναι όντως τεράστιο, αφορά το νερό, μας αφορά όλους δηλαδή, και είναι η καινούργια πρόκληση από την κυβέρνηση του Κυριακού Μητσοτάκη, μια και μαθαίνουμε ότι θα διπλασιαστούν οι τιμές τους και ξεκινάει ήδη